Καλή σας ημέρα και πάλι. Παρασκευή σήμερα 28 Μαΐου και η Ρωσία από ό,τι όλα δείχνουν αδιαφορεί για την απόφαση σύλληψης και παραπομπής του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου, καθώς ο απεσταλμένος της, ο Βίκτορ Τσερνομίρτιν, σε περίπου 2 ώρες φθάνει στο Βελιγράδι για νέες συνομιλίες με τον Ιουγκοσλάβο Πρόεδρο. Επί της ουσίας βεβαίως εκτιμάται ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που για πολλούς μεθόδευσαν αυτή την απόφαση της δίωξης δηλαδή του Μιλόσεβιτς, ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να επικαλούνται ότι είναι ένας υπόδικος, αναξιόπιστος και να βάζουν φρένο στις όποιες διπλωματικές προσπάθειες. Και βεβαίως αδιαφορούν και συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς, όπως συνέβη και απόψε τη νύχτα, με τα ανατολικά αεροσκάφη να σφυροκοπούν την Πρίστινα, να βομβαρδίζουν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βελιγράδι, αλλά και στόχους στο Νόβισατ και στο Αλέξινατ, όπου είχαμε και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην Πολυνήσο, όπως είπαμε, πλήγει και ένας αυτοκινητόδρομος, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο και η βιομηχανική ζώνη. Επίσης, οι περισσότερες περιοχές της Ιουγκοσλαβίας έχουν βυθιστεί και πάλι στο σκοτάδι. Είχαμε επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας εδώ στην Ελλάδα χθες το βράδυ έξω από την ατοϊκή βάση του Ακτίου στην Πρέβεζα. Πάνω από 500 διαδηλωτές, κυρίως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους βλέπετε εδώ, έσπασαν την πύλη της βάσης, εισέβαλαν, συνεπλάκησαν με τους άνδρες της αστυνομίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε και συλλήψεις από αυτήν τη νέα διαδήλωση, τη νέα κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τους συνεχιζόμενους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Εδώ στην Αθήνα, σοκ έχει προκαλέσει η πτώση νεαρού άνδρα στο πολύγωνο, ο οποίος προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του, πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού του. Ο νεαρός, που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά ούτε τα στοιχεία του, ούτε και τα ακριβή αίτια αυτής της προσπάθειάς του να αυτοκτονήσει, απειλούσε από τις 9 το βράδυ να πέσει στο κενό. Τελικώς το έπραξε στις 12.30. Για καλή του τύχη, έπεσε πάνω σε τέντα και γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Και στο θέμα των ευρωεκλογών, κορυφώνεται αυτή η προεκλογική μάχη με τις καθημερινές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Εδώ είδα τον κύριο Σιμίτη από τη συγκέντρωση χθες το βράδυ στην Λάρισα, που μίλησε. Μεγάλη ογκώδη συγκέντρωση. Στη συνέχεια, ο κύριος Κώστας Καραμαλής σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την Ευρώπη στο Ζάπιο Μέγαρο. Ο Δημήτρης Τσοβόλας σε συγκέντρωση οπαδών του Δίκη στην Κόρινθο. Και ο Αντώνης Σαμαράς στην Καρδίτσα και τη Λάρισα. Να δούμε μερικά από τα βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Παρολίγων τραγωδία λοιπόν τη νύχτα στο Πολύγωνο, όταν νεαρός άνδρας προσπάθησε να βάλει τέρμα στη ζωή του, πηδώντας από την ταράτσα του σπιτιού του στο κενό. Ο νεαρός άνδρας, που από νωρίς απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, έκανε τελικώς πράξη την απειλή του. Η ώρα είναι 12 παρά 10. Είναι η στιγμή που η απειλή του άγνωστου άνδρα να πέσει στο κενό γίνεται πραγματικότητα. Ήταν 9.30 το βράδυ όταν ο άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε κυριολεκτικά από το πουθενά στην οδό Αμφικλείας στο Πολύγωνο. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν τον είχαν ξαναδεί στη γειτονιά και η περίεργη συμπεριφορά του τους κίνησε τις υποψίες. Άρχισαν λοιπόν να παρακολουθούν τις κινήσεις του. Ο άγνωστος διέσχισε την οδό Αμφικλείας και σταμάτησε στον αριθμό 58. Μπροστά του ορφωνόταν μια πολυκατοικία. Ο άνδρας τότε άρχισε να σκαρφαλώνει στον τοίχο που βλέπει στον ακάλυπτο και μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων άρχισε να φωνάζει ότι θα πέσει στο κενό. Έσπασε εκεί πέρα τις λάστρες της κυρίας, μπήκε μέσα και να ξέρω. Από τι ώρα ήταν? 9.30. Ήταν γνωστός εδώ στη γειτονιά? Όχι, όχι. Είπανε, λέει, ότι είναι από την Κηφισιά, δεν ξέρω τώρα. Έντρομοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, τα πρώτα περιπολικά της άμεσης δράσης μαζί με τους άνδρες πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν να μεταπίσουν τον νεαρό άνδρα. Οι ώρες όμως περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Ξαφνικά στις 12 παρά 10, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, ο άγνωστος άνδρας έκανε πράξη την απειλή του. Έπεσε στο κενό από ύψος 6 περίπου μέτρων, στάθηκε όμως τυχερός. Μια τέντα βρέθηκε ανάμεσα σε αυτόν και το έδαφος, ανακόπτοντας την τρελή πτώση του. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια και στην πλάτη. Κάτσε από ούδη. Έλα τα βρε, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Πρώτα το πάρεις και μετά βρεις. Κάτσε κάτω. Η έκπληξη όμως για τους άνδρες της αστυνομίας συνεχίστηκε. Μόλις προσπάθησαν να το μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και από εκεί στο Γενικό Κρατικό Αθηνών για τις πρώτες βοήθειες, ο άγνωστος άρχισε να τους χτυπά και να τους βρίζει, κατηγορώντας τους ότι τον έριξαν παρά τη θέλησή του. Με ποτίσατε ρε γα***νεις, με ποτίσατε ρε. Για πολλές ώρες οι άνδρες της αστυνομίας προσπαθούσαν να εκμεύσουν από τον νεαρό άνδρα κάποια βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως το ονοματεπώνυμό του. Ματαιά όμως, καθώς ο ίδιος αρνιόταν πεισματικά να μιλήσει σε οποιονδήποτε. Έλα. Πάμε μαζί, σπρώχτε. Και γιατί έγιναν όλα αυτά? Την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο νεαρός, λέγοντας σε κάποια στιγμή ότι πήρε αυτή την απόφαση επειδή τον πίκρανε ένας φίλος του. Πάντως, τώρα όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των νοσοκομιακών εξετάσεων που θα υποβληθεί ο άγνωστος αυτόχειρας. Και αν ο ψυχίατρος κρίνει απαραίτητο, θα μεταφερθεί σε ανάλογο ίδρυμα.
Επεισόδιο μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας είχαμε χθες το βράδυ έξω από την ατοική βάση του ακτίου στην Πρέβεζα. Πάνω από 500 διαδηλωτές, κυρίως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, απέκλεισαν την είσοδο της αεροπορικής βάσης, διαμαρτυρώμενοι για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Με την οποία οι διαδηλωτές έπεσαν πάνω στην πύλη της αεροπορικής βάσης στο Άκτιο ήταν μεγάλη. Οι αστυνομικοί που ήταν εκεί για να τους συγκρατήσουν τελικά δεν τα κατάφεραν. Η πύλη υποχώρησε και οι περίπου 400 συγκεντρωμένοι εισέβαλαν καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Που είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί για τη συμμετοχή στον πόλεμο και την προσγείωση στη βάση αεροπλάνων τύπου AVAX δεν μπορούσε, όπως και εσείς βλέπετε, να συγκρατήσει την οργή του. Κάποιοι από αυτούς έσπασαν τα τζάμια στο φυλάκιο και κατέστρεψαν καρέκλες και γραφεία. Ήταν η δεύτερη φορά που διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη βάση στο Άκτιο για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Η πρώτη διαμαρτυρία είχε λήξει χωρίς επεισόδια. Χθες όμως, λίγο μετά τις 7, άνδρες και γυναίκες από την Ετωλοκαρδανία και τη Λευκάδα έδωσαν ξανά ραντεβού έξω από τη βάση. Με συνθήματα και πανό έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Μια ώρα αργότερα οι διαδηλωτές εισέβαλαν στη βάση. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ έφτασαν εκεί και με καπνογόνα απομάκρυναν τους συγκεντρωμένους. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε και τα επεισόδια έληξαν λίγο πριν τις 9. Οι κινητοποίησεις θα έχουν συνέχεια, καθώς την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση έξω από τη βάση στο Άκτιο. Και να δούμε αυτή την ιστορία που μας συγκίνησε όλους. Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της τραγωδίας με το ηλικιωμένο ζευγάρι στον Πειραιά. Ο 72χρονος Κωνσταντίνος Βεργής, που κηδεύτηκε χθες μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, την 73χρονη σύζυγό του, την ακολούθησε στο θάνατο όταν είδε ότι η κυρία Λένη έπεσε από τη βάρκα και χανόταν στη θάλασσα χωρίς ο ίδιος να μπορεί να τη σώσει. Είναι η κορύφωση της τραγωδίας. Το στερνό αντίο στο ηλικιωμένο ζευγάρι που χάθηκε προχθές στα σκοτεινά νερά της Αιγαίας. Μια γυναίκα που γλίστρησε από την βάρκα του συζύγου της και πνίγηκε. Ίσως να προδόθηκε και από την καρδιά της, είπε ο ιατροδικαστής, και να έχασε τις αισθήσεις της. Και ο άντρας της, που την έβλεπε να χάνει.